Έλα, Χριστόφορε. Λοιπόν, μιλήσαμε για την ολιγορία. Μιλούσε ο κοινοτάρχης για την ολιγορία, Κάτια. Να μας τα πει και ο ίδιος όμως. Όπως είπαμε, μια και κάτι ξέρει η πυρκαγιά, οι πρώτες ρήψεις καθυστέρησαν πάρα πολύ. Ήταν καθοριστικός ο χρόνος εκείνος. Ήταν πολύ καθοριστικός ο χρόνος του. Διότι ξεκίνησαν μια που τον Ποθιάν. Είναι ένας ποταμός, είπαμε, ένα κάτσιν που λέμε στα Κυπριακά. Το οποίο ήταν και πιο στενή περιοχή, περιορισμένη φωτιά. Που με τις ρήψεις αν έρχονταν τα πτυτικά μέσα που έπρεπε, θα την περιορίζα. Άρα είχαμε γίνει η πρώτη ρήψη γύρω στις μία από το περιπολικό και μετά πόσες ρήψεις είχαμε. Μετά μπορεί να πέρασαν και μια ώρα να έρθει η πτυτικό μπάνω. Πού το φωνάζουμε όλοι οι γορείαν το πτυτικό μέσα. Όχι των ανθρώπων που ήρθαν με τα αυτοκίνητα τα πυροσβεστικά. Και είναι πολεμήσαν πέραν των δυνάμεων τους. Αλλά στη μια ώρα που μεσολάβησε ήδη η φωτιά είχε μπει στο... Μπήκε στο ψάθι η φωτιά. Ήδη ήταν με τη δύναμη των ανέμων ήταν τόση που ήταν μέσα στο χωριό. Έπαιρνα την πυροσβεστική, έπαιρνα, δεν ξέρω πού τηλεφωνούν και φώναζε, η φωτιά είναι στα σπίτια, πού είναι τα ελικόπτερα, πού είναι τα αεροπλάνα, είναι μέσα στα σπίτια, φώναζα απεγνωσμένα. Χριστόφορε, έπαιρνε ο κύριος Κυριάκου. Δεν υπήρχα. Χριστόφορε, δεν πήρε κάποιος τον κοινοτάρχη για οδηγίες. Δεν πήρε κάποιος τον κοινοτάρχη για οδηγίες εκεί στο ψάθι να τον πει για εκένωση, τι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, που είναι κάποια ηλικία εκεί, 45 άτομα νομίζω. Από κάποια άλλη υπηρεσία για την εκένωση. Οδηγίες επέρναμε από την αστυνομία και από την πολιτική άμυνα. Τι ώρα γίνει η εκένωση του χωριού, Δουλάχη. 2.30, 3.30, 2.4 τσάμε. Εκείνη την ώρα ήδη οι φουλόγες ήταν μέσα στο χωριό, δηλαδή από... Χωριό, μέσα, εδώ που βλέπεις τούτο, ήταν μέσα στο χωριό. Πρώτα βασικά μπήκε η φωτιά μέσα στο χωριό και μετά... Σε πέταλο, ήταν και εξωτερικά στα πλευρά του χωριού του δρόμου, δίπλα από τα σπίτια και μέσα στο κέντρο του χωριού, με μεγάλη ταχύτητα. Άρα και ουσιαστικά οι κάτοικοι εγκλωβιστήκαν μέσα στην κοινότητα. Όχι, κάποιοι πριν να κλείσει ο δρόμος προς το πολέμι, κάποιοι φύγαν. Διότι η αστυνομία και η πολιτική άκμη αρκέψαν και κάποιοι ανακοινώσεις με τα μεγάφωνα. Και εμείς με ό,τι αυτοκίνητο τους ηλικιωμένους, ό,τι μπορούσαμε, εφεύκαμε και μετά πέρναμε τους Άγιο Δημητριανό. Προς τον Άγιο Δημητριανό ήταν ανοιχτός ο δρόμος, είχε κλείσει για αυτούς. Όχι, ήταν ανοιχτός. Αλλά η φωτιά έσπρωχνε μας συνέχεια. Χριστόφορε. Συνέχεια έσπρωχνε μας προς τον Άγιο Δημητριανό. Λοιπόν, στο ψάθι, ως επιτοπλίστων, άκουγα και το πρωί τον κοινοτάρχη, είναι, διαβιούν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, 45 στον αριθμό και κάποιοι Βρετσανοί και αυτοί συνταξιούχοι. Πώς πληροφορήθηκαν, πώς βοηθήθηκαν, μας είπε πριν ότι ό,τι μπορούσαν με τα αυτοκίνητά τους κλπ. Αλλά δεν έπρεπε να μεριμνήσει από πόρτα σε πόρτα, ήταν η πολιτική άμυνα. Ποιος βοήθησε όλους αυτούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ήρθε και η πολιτική άμυνα, χτυπούσαν από πόρτα σε πόρτα για την εκκίνηση. Ναι, ήταν η πολιτική άμυνα, ήταν παρόν. Ήταν από την αρχή η πολιτική. Ναι, μήπως θα πρέπει να ήταν λίγο πιο νωρίς, διότι αφού υπήρχε για πέρασε μέσα από το χωριό, είναι από θάμα που δεν θρυνήσαμε και θύματα για την αρχή. Είμαστε πολλά τυχεροί. Είμαστε πάρα πολύ. Ήδη υπήρξε και υποψία ότι δύο άτομα πιθανόν να αγνοούνταν. Είμαστε μαζί με φίλον τον Δημήτρη, τους είδαμε ότι ήταν ακόμα στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε ξανά πρόβλημα.